Γεια σου. Αρχίσαμε και κερνάμε, αβέρτα, βλέπω. Είσαι large, εσύ το ξέρω. Είμαι large, τρομάρα μου, αυτό με φάγε. Λοιπόν, γεμιστά, μη μου μιλάς γιατί έχουμε λίγο χρόνο και πάρα πολύ εγώ δουλειά. Εγώ σήμερα δεν θα καλέσω κανένα στην κουζίνα. Πώς το πάτε. Θα πάρω τα γεμιστά που μου πας. Και θα κάτσω εδώ και θα σε απολαύσω. Α, ποιο είναι το πρόβλημα με τα γεμιστά? Φοβερό φαγητό, καταπληκτικό φαγητό. Κακώς το τρώμε μόνο το καλοκαίρι γιατί είναι φαγητό για όλο το χρόνο. Γιατί υπάρχουν λαχανικά όλο το χρόνο. Εντάξει, τα σημερινά που έχουμε κάνει έχουν ρύζι, κουκουνάρι και σταφίδα. Που το κάνουν, αυτό το κάνουν σε κάποια νησιά. Τα γεμιστά βγαίνουν με κιμά. Εμείς Βόρεια Ελλάδα έτσι τα κάνουμε. Κιμά, κιμά. Και βγαίνουν και τα γεμιστά με τα μυρωδικά και κάποια νησιά βάζουν κουκουνάρι σταφίδα. Πολύ ωραίο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να σε αρέσει το γλυκό. Γιατί η σταφίδα, επειδή βάζει μια γλύκα. Ακριβώς, επειδή βάζουμε κορυφή. Αλλά είναι μια γλύκα καλοκαιριού. Ναι, αλλά σου ξαναλέω είναι κρίμα γιατί δεν είναι μόνο καλοκαιρινό. Εμείς έχουμε βάλει κορυφιακή σταφίδα μαύρη, η οποία βγάζει λίγο περισσότερη γλύκα. Το πρόβλημα. Και είναι και superfood. Τι είναι? Κορυφιακή superfood. Ναι. Πολύ. Εντάξει, εννοείται. Το πρόβλημα με τα γεμιστά, ξέρεις ποιο είναι. Παλιότερα που ψήνανε σε αργούς φούρνους. Γινόντουσαν στον ίδιο χρόνο. Πλέον, επειδή η τεχνολογία στους φούρνους έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, τι γίνεται? Γίνεται το απ' έξω και δεν γίνεται το ρύζι. Άρα τι κάνουμε πάντα, ξεκινάμε και κάνουμε τη γέμιση σε μια κατσαρόλα για να είμαστε σίγουροι ότι τα γεμιστά θα φύγουν, ότι τα γεμιστά θα γίνουν. Γιατί να μην γίνονται? Ρε παιδί μου, παλιά άκου να δεις, επειδή η φούρνη ήταν πάρα πολύ αργή, ναι. Τα έβαζες, άνοιγες τις ντομάτες και έβαζες μέσα το ρύζι, τη γέμιση και ψινόντουσαν μαζί στο φούρνο. Πλέον, επειδή οι φούρνοι έχουν γίνει πολύ γρήγοροι πάρα πολλές φορές και επειδή έχουν αλλάξει τα λαχανικά πάρα πολλές φορές, γίνεται το απ' έξω και το ρύζι μέσα παραμένει σκληρό. Άρα εσύ τη γέμιση την κάνεις λίγο στο κατσαρολάκι. Άρα την κάνω στην κατσαρόλα, ναι. Τη γέμιση, τη φτάνω μέχρι ένα σημείο. Και μετά. Ακριβώς. Το τελείωμα ουσιαστικά. Ακριβώς. Και ψήνω και τα γεμιστά στο φούρνο ανοιχτά. Παλιά τι κάνανε, βάζανε αλουμινόχαρτο. Ακριβώς. Και το βγάζανε στο τέλος. Ακριβώς. Γιατί το κάνανε αυτό? Το κάνανε για να είναι σίγουρο ότι θα γίνει το ρύζι. Μάλιστα. Καταλαβές. Πλέον. Με τον υδρατμό τέλος πάντων. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο τώρα είστε σίγουροι ότι η γέμιση θα γίνει. Καταλαβές. Τι ωραίο το κολοκυθάκι, παιδιά. Εμείς κάνουμε μόνο ντομάτες και πιπεριές. Ναι, γιατί τα κολοκυθάκια τα κάνουμε. Άκου, πρέπει να πούμε ότι γίνονται όλα τα λαχανικά. Και η μπανάνα. Η μελιτζάνα, δεν έχω φάει ποτέ. Γεμιστή μελιτζάνα, εξαιρετική, ειδικά με κιμά, δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικό φαγητό. Mm. Κρεμμύδι γεμιστό έχεις φάει. Παλιά κάνανε κρεμμύδια γεμιστά, βάζανε στα γεμιστά κρεμμύδια, φοβερά. Λοιπόν, πρόσεξε, σοτάρουμε το κρεμμυδάκι, εντάξει. Ωραία. Είναι σημαντικό να διαλέξουμε πολύ καλό ρύζι. Για γεμιστά. Νιχάκι. Το γράφει πάνω. Νιχάκι Καρολίνα. Είναι ένα ρύζι, εγώ από το σούπερ μάρκετ δεν διαβάζω τι είναι, αλλά γράφει. Για γεμιστά και παίρνω αυτό. Ναι, γι' αυτό δεν πάει καλά αυτή Ποιο η χώρα. Ποιο είναι αυτό που γράφει για γεμιστά? Ναι, ναι. Μα το γράφει για γεμιστά. Γι' αυτό δεν πάει καλά αυτή η χώρα. Μα γράφει για σούπα. Παίρνω αυτό που είναι για τη σούπα. Γράφει για γεμιστά. Παίρνω αυτό που είναι για το γεμιστά. Νιχάκι Καρολίνα. Και στο νιχάκι και στο Καρολίνα το γράφει. Δεν το γράφει, βρε αγάπη μου. Παίρνει ή νιχάκι Καρολίνα. Ναι, αλλά από κάτω στο νιχάκι γράφει και στο Καρολίνα γιατί είναι ακριβώς. Με μαλώνει. Νιχάκι Καρολίνα. Έχεις πάει σούπερ μάρκετ? Σε παρακαλώ, δεν έχω πάει εγώ σούπερ μάρκετ. Εσύ εννοείται. Δεν ξέρω στις Grand Chef. Αλλά ξέρω να ψωνίζω, βρε αγάπη μου. Ξέρω, δεν πάω να πάρω κάτι που λέει για γεμιστά. Όπως και δεν πάω να πάρω αλεύρι που λέει για όλες τις χρήσεις. Τι θα πει για όλες τις χρήσεις, δεν γίνεται. Το μπλε. Μα δεν γίνεται. Κάθε αλεύρι είναι για συγκεκριμένα. Όπως και κάθε ρύζι. Λοιπόν. Πού είχα μείνει? Υπάρχουν κάποια σφουγγαράκια που λένε για ποτήρια, για κατσαρόλες. Θα πάνε. Ναι, τι θα πάρω το σφουγγαράκι για όλα. Τον αφήνω, συνέχισε. Έλα εδώ, πού πας? Εδώ είμαι, σε παρακολουθώ από εδώ. Λοιπόν, κρεμμύδι ρύζι. Μα έλα εδώ, δεν μπορώ άμα δεν. Δεν μπορώ άμα δεν είσαι δίπλα μου. Γιατί μαθαίνω δίπλα σου. Μαϊντανό δυόσμο μέσα. Σα λέω για τα σφουγγαράκια δεν το ήξερα, είμαι σίγουρη. Πάλι για τα σφουγγαράκια λέμε. Κουκουνάρι μέσα. Ναι, μωρέ, μαϊντανό, όχι, μαϊντανό είπα. Σταφίδα μέσα. Έλα, καρδούλα μου, έλα. Δεν θέλει. Σ' αγαπάμε. Είναι μονοφαγάς, πήγε να φάει μόνος του, έτσι. Πήγε να φάω, πήγε να εξυπηρετήσω. Πάλι καλά που δεν κάλεσες κανέναν. Πάλι καλά. Είναι μόνο. Ήθελα να εξυπηρετήσω εγώ μια κατάσταση. Ντομάτα. Ντομάτα, ναι. Ντομάτα. Λοιπόν, αυτή είναι η γέμιση, μάγκες.
Νιχάκι Καρολίνα. Εύκολο. Κουκουνάρι, σταφίδα, κρεμμύδι. Ντομάτα, χυμό από ντομάτα, τις ντομάτες που τις έχουμε ανοίξει, το χυμό από ντομάτα. Μαγειρεύουμε τη γέμιση με πάρα πολύ λίγο ελαιόλαδο. Καλώς τα παιδιά μου. Είδες, ήρθαν τα παιδιά μου. Κάτσε εσύ φαγητό εκεί, να σου πω, όλη παρέα μαζί και ο... Ο Ψωριάρης χώρια! Μόνο του. Κυνηγούσε μια γάτα πέντε ώρα. Ρε, θέλεις να έρθω να σου φτιάξω λίγο το μαλλί, εκεί που κάθεσαι. Δικαιολογείται, κυνηγούσε μια γάτα. Λοιπόν... Για να μην λέει ότι τον ενοχλώ. Μπορώ μου, είναι δυνατόν εσύ να με ενοχλείς ποτέ. Έλα, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Δεν μπορώ, είμαι μόνος μου εδώ. Έλα, έχει πέρασει δύσκολα το βράδυ τη. Και επειδή πέρασε αυτή δύσκολα, εγώ την πλήρωσα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Καλά φαίνεται να έχει περάσει πάντα. Εγώ μια χαρά τη βλέπω. Σου πάει η αϊπνία, φέι, μπράβο. Σου πάει, ναι. 20 λεπτά, 20 λεπτά μαγειρεύουμε το ριζάκι, εντάξει, το μαγειρεύουμε 20 λεπτά για να μπει άλλα 20 λεπτά παιδιά στο φούρνο. Έλα, Θεούλα. Είναι, ναι, είναι σημαντικό να ανοίξουμε τις ντομάτες καλά. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Με ένα κουταλάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα γεμιστά παιδιά να τα ανοίξουμε καλά και να μην πληγώσουμε τα λαχανικά. Τι σημαίνει πληγώνω, να μην κάνουμε τρύπες. Εντάξει. Ναι. Πάρα πολύ προσεκτική. Κάποιοι ανοίγουν από κάτω, κάποιοι ανοίγουν από πάνω. Ανοίξτε από όπου θέλετε, αρκεί να ανοίξετε. Δεν με νοιάζει. Και το μέσα. Από πάνω, μωρέ, εντάξει, τώρα τι. Όχι, κάποιοι ανοίγουν και από κάτω. Α. Είναι πιο εύκολο γιατί να σας πω κάτι. Η κάτω πλευρά, στέκεται πιο καλά στο. Ψήνεται πιο καλά και στέκεται πιο καλά. Εγώ έτσι το ανοίγω. Ναι. Από κάτω δηλαδή. Ναι. Γιατί στέκεται και όλος ο κόσμος. Ακριβώς. Το κάνουμε πολλές φορές. Ο παιδιά μου έκανε ωραία γεμιστά. Το μέσα το βάζει μέσα στη σάλτσα. Το μέσα, παιδιά, το περνάμε από το μπλέντερ και το βάζουμε μέσα στη σάλτσα. Και επίσης να πούμε εδώ ότι όταν ανοίγουμε κολοκύθια, μελιτζάνες, πιπεριές, ό,τι περισσεύει το ρίχνουμε μέσα στη γέμιση. Βάλικε. Γεμίζουμε. Μέχρι τη μέση, το λέω, το ρύζι διπλασιάζει τον όγκο του. Μη μου γεμίζετε μέχρι πάνω, γιατί μετά σε χυλίζει. Βγάζουν και πολλά νερά, ρε, εσύ όμως, Δημήτρη. Ναι, μωρό μου, αυτή είναι η ιστορία με το γεμιστό, γιατί μιλάμε για λαχανικά που έχουν πάρα πολλά. Αυτό είναι το πρόβλημα μου, και γίνονται χάλια. Πόση ώρα ψήνονται? 20 λεπτά. 20 λεπτά το ρύζι, 20 λεπτά στο φούρνο, ξεσκέπαστα, 200 βαθμούς, full power. Εντάξει, πάνω, κάτω, αέρα, ό,τι έχετε, δώστε. Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μην με ξαναφήσεις μόνο μου, δεν μπορώ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλη μου, σήμερα είναι πολύ αυστηρός, μάλλον γιατί με τον Ουγγαρέζο κάτι είπατε και σου είπε να είσαι αυστηρός μαζί μου. Τι να είναι αυστηρός. Το δέχεσαι. Δεν σε θέλανε χτες μαζί. Γεια σας και αυτό να κρατήσεις. Γεια σας.